Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start, βράδυ Παρασκευής, 6 του μήνος, και πάμε να δούμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μας ορίζουν λίγες ώρες από την επιβολή του καθολικού lockdown στη χώρα. Είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία και θα έλεγε κανείς οι παράμετροι όλης αυτής της ιστορίας. Επίσης, τα όλα ζητήματα τα καθορίζει. Η Βουλή θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα συζήτηση για όλα αυτά τα οποία οδήγησαν στο lockdown ή η διαχείριση πια της περαιτέρω κατάστασης. Αναμένεται μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς, που ήδη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Φόφη Γεννηματά εξέφρασαν ένα πολύ σκληρό κατηγορό γιατί οδηγηθήκαμε στο lockdown. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή την πληροφορία. Την 5η 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής η ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η συζήτηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις από την πανδημία του COVID-19. Κατά τη χθεσινή ανακοίνωση πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, είχε ανακοινωθεί ότι αυτή η συζήτηση θα γινόταν την ερχόμενη Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Όμως μετά τη συνεννοήση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, διαπιστώθηκε ότι η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, δεν μπορούσε τη συγκεκριμένη μέρα. Έτσι, σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και τους άλλους πρόεδρους των κομμάτων, αποφασίστηκε η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί το πρωί της ερχόμενης 5ης, 12 Νοεμβρίου. Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ανάλυσε τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση για ένα δεύτερο lockdown. Μιλώντας στο θέμα 104,6, ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι τις τελευταίες 5 ημέρες, όταν αποφασίστηκε να πάμε σε ένα νέο μοντέλο, υπήρξε 30 με 40% αύξηση σε κρούσματα, θανάτους για σωληνώσεις, και αυτό δεν ήταν άμεσα εξηγήσιμο από τους ειδικούς, καθώς δεν μπορούσε να εντοπιστεί η πηγή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει ενώπιον της δύο επιλογές. Η πρώτη, να περιμένουμε πότε θα αποδώσουν τα μέτρα, αλλά ήταν υψηλού ρίσκου γιατί θα στηριζόταν σε μια αβέβαιη παραδοχή. Επιλέξαμε τη δεύτερη, να πάμε προληπτικά, ώστε περιορίζοντας την κινητικότητα, να πάμε και σε περιορισμό της διασποράς. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόσθεσε επίσης ότι το φαινόμενο του ιού είναι σε έξαρση και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για στοχεία των κρατών. Σημείωσε παράλληλα ότι θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε παλεύοντας με το χρόνο μέχρι να υπάρξει το εμβόλιο. Παράλληλα, ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης θα δουλέψει, καθώς όπου εφαρμόστηκε υπήρξαν αποτελέσματα. Αναφορικά με το πώς θα βγει η χώρα από το lockdown, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει το Δεκέμβριο κανονικότητα όπως την γνωρίζαμε. Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι το ζητούμενο όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και την ίδια ώρα βλέπουν το φως δημοσιότητας διάφορες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα τα οποία ετοιμάζουν διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες, τα οποία θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Αλλά μέρα με τη μέρα τα στοιχεία δημιουργούν ένα ανησυχητικό πεδίο πάνω στο οποίο θα πρέπει όλοι και να συζητήσουμε αλλά και να σκεφτούμε και κυρίως να συνειδητοποιήσουμε. Στην Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη, σήμερα μετράμε έναν θάνατο, πρόκειται για έναν ιερέα, ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Θα το δούμε το θέμα αργότερα. Πάμε να δούμε την κριτική, την έντονη κριτική που άσκησαν στον Πρωθυπουργό για το ότι οδηγηθήκαμε στο lockdown ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση πανδημίας, η οποία, όπως είπε, οδήγησε στο δεύτερο lockdown. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να καθοριστεί εθνική στρατηγική αντιμετώπιση πανδημίας μέσω ενίσχυση τη δημόσια υγεία και κοινά αποδεκτών μέτρων. Παράλληλα, ζήτησε να τοποθετηθεί υπουργό υγεία πρόσωπο κοινή αποδοχή αλλά και να παγώσουν τουλάχιστον για ένα εξάμηνο μέτρα όπως ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός βάζει λουκιώτες στη χώρα γιατί άφησε το ΕΣΥ να είναι στα όρια του και γιατί οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν επαρκούν. Βάζει λουκιώτο παιδί αδράνησε και αδράνησε παρά ότι τα στοιχεία ήταν εξόχως ενισχυτικά εδώ και αρκετό καιρό. Η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στην αντιμετώπιση της πανδημίας όπως διαρκώς η κυβέρνηση καφιέται. Η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες τα πάει εξαιρετικά άσχημα. Και ο κ. Μητσοτάκης επιμελώς το κρύβει. Είτε λέει ψέματα είτε λέει τις μισές αλήθειες. Συγκρίνοντας απόλυτα νούμερα σε χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας πίνακες αναφορικά με τα τεστ, την αύξηση των κρουσμάτων και την αύξηση θανάτων στη χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν προσέλαβε μόνιμους ιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Δεν μερίμνησε στην επαρκή προσθήκη νέων μονάδων εντατικής θεραπείας στο ΕΣΥ. Δεν προχώρησε στη μαζική συνταγογράφηση δωρεάν τεστ για άλλους πολίτες. Δεν μερίμνησε για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την αποφυγή του συνωστισμού. Δεν άνοιξε τον τουρισμό με ασφαλές σχέδιο και σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα για την είσοδο επισκεπτών στη χώρα. Δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας για το άνοιγμα των σχολείων, αντίθετα, αύξησε αντί να μειώσει τον αριθμό
μαθητών ανά τάξη. Ανακοίνωνε αυτάρες κατά την νίκη των κορονοϊών, στέλνοντας το απατηλό μήνυμα του εσυχασμού και την επιστροφή στην κανονικότητα τους πολίτες. Αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη τους 80 και 100 ευρώ για ένα τεστ μόνο και μόνο για να κάνουν χρυσές δουλειές τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Άφησε τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών στη μοίρα τους χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Πρόσφατα, στο απόγειο της οικονομικής κρίσης, έφερε από το κοινικό νόμο που υφαρπάζει τα σπίτια και τις περιουσίες των Ελλήνων για χάρη των τραπεζών. Μάλιστα, κάλεσε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Να συγκαλέσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό την πρώτη Δημοκρατία και να ζητήσει βοήθεια όλων μας. Όχι όμως να συνεχίσει την προπαγάνδα ενώ μας έριξε στο σκύλο στον κρεμό. Σφοδή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, η πρόεδρος του Κινάλ υπογράμμισε ότι έγινε άνευ φορών ανοίγματος συνόρων και πως πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα για να αντιληφθούμε ότι η χώρα γέμισε κρούσματα στα Βαλκάνια. Η πρόεδρος του Κινάλ πρότεινε επίσης ευπαθείς ομάδες να υποβάλουν σε τεστ κορονοϊού στο σπίτι τους και ζήτησε να υπάρξει διατίμηση στα τεστ. Επίσης, ανέφερε και το πρόβλημα του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τονίζοντας πως ήταν ένα πρόβλημα που το κίνημα αλλαγής το φώναζε καιρό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το βήμα του Δελτίου Ειδήσεων και από τις ενημερωτικές εκπομπές του ΣΤΑΤ. Στην πραγματικότητα, οι πάντες έχουν αναρωτηθεί για την προετοιμασία όσον αφορά το περίφημο δεύτερο κύμα, το οποίο το θεωρούσαν βέβαιο οι ειδικοί επιστήμονες. Οι διαβεβαιώσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήταν ότι το σύστημα θωρακίζεται, ότι προσλαμβάνεται προσωπικό, ό,τι. Σήμερα ήταν αποκαλυπτικό αυτό το οποίο συνέβη στην Βουλή, καθώς ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός της Υγείας, κατέθεσε τροπολογία σχετικά με την άμεση διαδικασία πρόσληψης 300 γιατρών για την ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Δέχτηκε ένα δρυμμή κατηγορό από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, και το όλο θέμα έχει πάρει μια ιδιαίτερη διάσταση. Η ουσία πάντως είναι ότι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και όλοι ελπίζουν ότι δεν θα χρονοτριβήσει η πρόσληψη των αναγκαίων, των απαραίτητων γιατρών για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς μέρα με τη μέρα τα πράγματα βαίνουν πραγματικά ανησυχητικά και πολύ επικίνδυνα και πολύ δύσκολα για όσους νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην άμεση πρόσληψη 300 μόνιμων ιατρών στις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και στην περαιτέρω αύξηση κλινών εντατικής θεραπείας προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στη Βουλή, καταθέτοντας τη σχετική τροπολογία. Καταβάλλουμε προσπάθεια για να μείνει η χώρα όρθια και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην αφήσει κανένα συμπολίτη μας απροστάτευτο, είπε ο κ. Κικίλιας για να προσθέσει πως η τροπολογία προβλέπει άμεση πρόσληψη 300 μόνιμων ιατρών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι 200 προσλήψεις αφορούν αιτήσεις και διαδικασίες που ούτως ή άλλως τρέχουν και 100 επιλαχόντες. Όλοι θα περάσουν άμεσες διαδικασίες από την Δευτέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι δικαιωμένοι που το επιθυμούν θα μπορούν να παρατείνουν την υπηρεσία τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως επίσης θα μπορεί να παραταθεί η θητεία. Συγκεκριμένα, για γιατρούς κοντά στο όριο συνταξιοδότησης που συνταξιοδοτούνται στις 31 Δεκάτου, δύναται να επεκταθεί, αν το επιθυμούν, για άλλους 6 μήνες μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2021. Επίσης, δίνεται δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να μπορέσουν να υπηρετήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ειδική σχέση εργασίας και αποζημίωση. Παράλληλα με αυτά τα μέτρα για την επίσπευση και την ταχεία ενίσχυση του ΕΣΥ, επεκτείνουμε τη δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων. Η ομολογία αποτυχίας έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, ενώ η βουλευτής του Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη υπογράμμισε ότι η τροπολογία έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα στη Βουλή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε από την αίθουσα σύνταξη αυτό το οποίο έδωσε πριν από λίγη ώρα ο Δίο όσον αφορά τα κρούσματα. Και φυσικά επαναλαμβάνω ότι στην Κέρκυρα έχουμε ένα τραγικό γεγονός. Ένα συμπολίτη μα, ιερέα, ο οποίο νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατική θεραπεία, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή. Είχε υποκείμενα νοσήματα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο Δίο ανακοίνωσε 2.448 νέα κρούσματα. Μάλιστα. Να πούμε ότι 196 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ καταγράφονται και 14 ακόμη νέοι θάνατοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δήλωσε και ο κύριος Μαγιορκίνης ότι είμαστε σταθερά πλέον πάνω από τους 10 θανάτους, εκεί κυμαίνει το μέσος όρος και αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες. Με τον χθεσινό αριθμό. Και αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες μέρες. Λόγω της πίεσης που υπάρχει, πλέον είχαμε πει ότι είμαστε στο 10, αλλά αυτή η εικόνα αλλάζει, λέει. Θα έχουμε αύξηση των νεκρών, είναι δεδομένο αυτό. Θέλω να προετοιμάσει την κατάσταση και να πούμε ότι επίσης
ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ΕΟΔΗ δίνει. Δεν ξέρω πώς προετοιμάζεται η κατάσταση, διότι και εσύ σήμερα έχεις κάνει ένα ρεπορτάζ δρόμου, όπως εμείς το λέμε. Περπάτησε στους δρόμους της πόλης της Κέρκυρας. Λίγο πολύ όλοι μας σήμερα έχουμε μια εικόνα. Τελευταία μέρα πριν από το lockdown, ο συγχρονισμός θα έλεγε κανείς ότι δεν είχε προηγούμενο. Και επίσης εγώ, ναι μεν είδα τον κόσμο να φοράει τις μάσκες του, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μας έχουν διδάξει οι ειδικοί, οι επιστήμονες, δεν είδα να τηρείται και αγκαλιές και ασπασμούς και χέρια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το οποίο μας λένε απόσταση, 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 του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Πάντως, μιλώντας με τον κόσμο, να πω ότι θέλοντας να μπω και στη ψυχολογία τους, όλοι θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι με αυτά τα στοιχεία που έχουμε, αυτό πράγμα θα πάρει παράταση. Μάλιστα, πολλοί είπαν ότι μπορεί να πάρει. Το στοίχημα είμαστε προετοιμασμένοι να οδηγηθούμε εκεί. Και βγαίνουμε σήμερα, διότι Βαγγέλη, δεν ξέρουμε πότε θα ξαναβγούμε. Αυτό μου έλεγαν πολλοί. Ειδικά νέοι άνθρωποι. Το στοίχημα και ημών ήταν να μην μπούμε στη διαδικασία του lockdown. Και το στοίχημα δεν το κερδίζει με κυβέρνηση με αστυνομικά μέτρα, διότι αν ο αστυνομικός είναι πίσω από κάθε πολίτη, τότε αυτό είναι ένα αστυνομικό κράτος, είναι κάτι άλλο. Αν ο πολίτης δεν είναι πολίτης με συνείδηση, συνειδητοποίηση, στάση και συμπεριφορά, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο σήμερα καταγράφουμε. 2.500 κρούσματα και λόγω του ότι έχουμε περισσότερα τεστ, αλλά περισσότεροι νοσηλευόμενες μονάδες εντατικής θεραπείας, περισσότεροι θάνατοι, και ας συνειδητοποιήσει επιτέλους κάποιος ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση ζωής που και η προσωπική μας συμμετοχή, ο προσωπικός μας ρόλος έχει σημασία και αξία σε αυτό το πεδίο. Πάντως, να πούμε ότι μια διευκρίνηση την οποία την κάνουμε πάντα, τα μέτρα αυτά ισχύουν για τις προηγούμενες 14 ημέρες περίπου. Οπότε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που είχαν διάρκεια 2 ημέρες, γιατί μετά προχώρησε ο lockdown, ακόμα δεν έχουν τεθεί. Οπότε με αυτό, μάλλον, αυτή η δουλειά σηματοδοτεί δηλαδή, ότι θα βλέπουμε συνεχώς. Εσύ λες ότι τα νέα μέτρα θέλουν να δουν οι επιστήμονες αν τελικά έχει μειώσει την ροή των κρουσμάτων. Ναι. Άρα, με λίγα λόγια, αυτά τα μέτρα έφεραν αποτέλεσμα και θα δούνε για τις 3 εβδομάδες αν τελικά έχουμε μείωση κρουσμάτων ή έχουμε τελικά συνέχιση της ίδιας ζωής. Οπότε εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε παράταση του lockdown. Αυτό λες. Ναι, και θέλω να πω ωστόσο ότι αυτή η θάνατη και αυτή η δήλωση του Μαγιορκίνη, η οποία είναι σχετική, δικαιολογείται από το γεγονός ότι ακόμα βλέπουμε τα προηγούμενα μέτρα δεν απέδωσαν και υπάρχει αυτή η σχετική τάση που παρουσιάσαν και τις τελευταίες 5 ημέρες. Όσον αφορά την Κέρκυρα, ο ΕΟΔΗ σήμερα δίνει 10 κρούσματα. 10 δίνει σήμερα, μάλιστα. Χθες είχαμε 21. Επίσης, να πω ότι χθες, όπως σωστά έχει πει, 21. Ρεκόρ, ανησυχητικό νούμερο πολύ. Ναι. Και χτες, Σπύρο, θυμάμαι και στη σύνδεση που κάναμε. Σήμερα έχουμε, με βάση τις πληροφορίες, δεν θα δώσω στις περιοχή, έχουμε διασπορά αυτών των κρουσμάτων σε περιοχές διάφορες του νησιού. Βόρεια Κέρκυρα, Νότια Κέρκυρα, Μέση Κέρκυρα, σε χωριά δηλαδή της Κέρκυρας. Δεν είναι κρούσματα που εντοπίζονται μόνο στο αστικό περιβάλλον της πόλης της Κέρκυρας. Ενδεικτικά να πω ότι από αυτά τα 10 κιόλας, οι 6 οι οποίοι τους είχαμε δώσει και χθες και μου είχε πει ότι θα αναγραφούν σημερινή ενημέρωση, διότι είχαν έρθει λίγο πιο αργά τα αποτελέσματα, είναι η Κερκυρία. Δηλαδή πλέον άνθρωποι από την Κέρκυρα, από διάφορα σημεία όπως λες, υπάρχει στην κοινότητα. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παραμένουν στο νησί κάνοντας διακοπές και οι περισσότεροι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Αλλά η σημερινή ημέρα συνδέεται δυστυχώς και με ένα δυσάρεστο γεγονός για την Κέρκυρα, διότι ο ιερέας ηλικίας περίπου 65 ετών. Είχε και υποκείμενο νόσημα. Μετά από 3 εβδομάδες μάχης που έδινε στη μονάδα αντικής θεραπείας, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Να πούμε ότι είχε παρουσιάσει μια βελτίωση, είχε αποσυνηνωθεί, αλλά δυστυχώς υπέκυψε αυτή τη μεγάλη μάχη που έδινε. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Βλέπεις, παρακολουθείς, μας λες να μας δώσεις λίγο αργότερα και μερικές πληροφορίες για το τι γίνεται στην πέρα του Ατλαντικού Όχθη, όπου η καταμέτρηση συνεχίζεται. Τζόρτζια, Πενσιλβάνια. Μάθαμε τι ρόλο Αλαμπάμα, Τώρα νομίζω τα κλειδιά είναι Πενσιλβάνια και Νεβάδα. Μάλιστα. Και ίσως αυτά κρίνουν τον νικητή. Θα παρακολουθείς. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τον κύριο Σταϊκούρα. Τι λέει για αυτό το περίφημο επίδομα ή την αποζημίωση, πείτε το ή όπως θέλετε, των 800 ευρώ. Έως τις 20 του μηνός θα έχουν οι δικαιούχοι πάρει αυτά τα χρήματα, 20 Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στις 20 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί το επίδομα των 800 ευρώ για όσους μπουν σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας τους, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών.
Χρήστο Ταϊκούρα. Μιλώντα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο Υπουργό Οικονομικών τόνισε ότι το επίδομα των 800 ευρώ είναι επιπλέον του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θα πληρωθεί μεταξύ τη 21η και 31η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, Χρήστο Ταϊκούρα ξεκαθάρισε ότι το επίδομα των 800 ευρώ θα πληρωθεί αναλογικά για τι ημέρε εργασία. Αν κάποιε επιχειρήσει δεν κλείνουν το Σαββατοκύριακο, όπω για παράδειγμα τα κομμωτήρια, ο εργαζόμενο θα αμυφθεί από τον εργοδότη του. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να αμυφθεί και από το δημόσιο. Όταν θα μπει σε αναστολή από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, θα πληρωθεί αναλογικά για τις ημέρες που είναι σε αναστολή, με βάση όμως τα 800 ευρώ και όχι τα 534 ευρώ, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κ. Ταϊκούρας επίσης τόνισε ότι η ουσιώδης διαφορά είναι τα 800 ευρώ που δόθηκαν στο πρώτο lockdown ήταν για 45 μέρες, δηλαδή 534 ευρώ για ένα μήνα, ενώ τώρα είναι 800 ευρώ για ένα μήνα. Η βασική στόχευση είναι από την 1η Δεκεμβρίου να βγούμε σταδιακά. Στη συνέχεια θα αφήσουμε όσο αντέξουμε την πορεία και την αγορά να λειτουργήσει. Ελπίζω να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνειδητοποίηση των μέτρων, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην επόμενη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Θα μείνουμε λιγάκι σε αυτά τα του κορονοϊού, του lockdown, των δύσκολων καταστάσεων που απαιτούν και τη δική μας όμως συμβολή και συμμετοχή. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα και σε επίπεδο τοπικής ειδησιογραφίας σήμερα. Παραμένει ακμαίο το θέμα των φακέλων, των δικογραφιών οι οποίες βρέθηκαν και μάλλον όλη αυτή η ιστορία θα έχει μια εκπληκτική συνέχεια. Έχουμε και πληροφορίες σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 6 του μηνός Νοεμβρίου. Θα ισχύσουν συγκεκριμένα μέτρα από αύριο το πρωί, από τις 6 συγκεκριμένα, η χώρα μπαίνει σε lockdown. Σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Το 13.033 επιστρέφει δηλαδή στη ζωή μας και για όσους θα έλεγε κανείς ότι τους είχε προκαλέσει στερητικό σύνδρομο η απουσία του από τη ζωή, θα το απολαύσουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χαρδαλιάς. Για τη μετακίνηση των εργαζόμενων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου που είναι διάθεση στο forma.gov.gr. Άρα, είτε το σχετικό έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, είτε βεβαίωση κυκλοφορίας του εργαζομένου. Δεύτερον, οι νεοσύλλεκτοι της επόμενης εβδομάδας μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται και από τους δύο γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Και στα 26 κέντρα κατάταξης, όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους. Τρίτον, η μετακίνηση για κυνήγι ή ψάρεμα δεν εμπίπτει σε έναν από τους λόγους προβλεπόμενους κατ' εξαίρεση μετακίνησης και όπως και όλες οι άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας δεν επιτρέπονται πουθενά σε όλη την επικράτεια. Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τουτογενούς τομέα. Καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, φούρνη, ιχθυοπολία, ακρεπολία λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρικοείας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες. Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρολογικού και τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων, με e-shop δηλαδή, καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολείπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών. Επιτρέπονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων, τα e-shops. Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, take-away, και καθοδόν εξυπηρέτηση, drive-thru, επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης και που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Δεν αποτελούν ξεχωριστό λόγο μετακίνησης. Κάποιος δηλαδή, προκειμένου να πάρει κάτι,
δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων του SMS, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού, προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away. Επιτρέπεται η λειτουργία σε καθαριστήρια, σε περίπτερα, σε φαρμακεία, σε πρατήρια καυσίμων, σε υπηρεσίες υγείας και ιατρικών υπηρεσιών, σε pet shops. Υπενθυμίζουμε ότι τα κομμωτήρια, κουρία και κέντρα εστιακής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή, και μεθαύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με εξαίρεση τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών. Οι αρχές για την επιτήρηση των μέτρων είναι η ΕΛΑΣ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, το Λιμενικό Σώμα, οι Δημοτικές Αστυνομίες και Ελεκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήση μάσκας, τους κανόνες στήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες μετακίνησης με SMS, επιβάλλεται πλέον για κάθε παράβαση με τη λογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ειδικό στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης για τον εργαζόμενο ή τον εαυτό του, επιβάλλεται με τη λογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ στον εργοδότη. Στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους, δηλαδή μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι για την ενημέρωσή τους κοινό και επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 1520. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι για τις κλειστές επιχειρήσεις η πλατφόρμα δήλωση εργαζομένων σε αναστολή ανοίγει στις 15 Νοεμβρίου και κλείνει στις 24 Νοεμβρίου και οι πληρωμές ξεκινούν 27 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν ως τις 7 Δεκεμβρίου. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι δηλώσεις ξεκινούν και αυτές στις 15 Νοεμβρίου, κλείνουν η πλατφόρμα στις 4 Δεκεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά στις 7 Δεκεμβρίου. Όπως έχει αναφερθεί, οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται σε αναστολή θα λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ θα λαμβάνουν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που κλείνουν με κρατική εντολή θα λάβουν 2.000 ευρώ μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι όλοι είναι δικαιούχοι της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παργινό. Και απόψε το βράδυ να σχολιάσουμε με τον Γιάννη τι άλλο αυτό που από αύριο το πρωί ισχύει και από αυτό, και αυτό για το οποίο μιλάμε πάρα πολύ καιρό. Λίγο πολύ το ζούμε, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Το lockdown που οι πάντες εσείς οικονομολόγοι λέτε ότι είναι καταστρεπτικό για την οικονομία, θα το ζήσουμε. Και άκουσα σήμερα τον κύριο Πέτσα να λέει ότι θα αξιολογούνται συνεχώς τα δεδομένα εξέλιξης στην καταγραφή των κρουσμάτων και τα πάντα είναι ανοιχτά για το αν θα έχουμε τρεις εβδομάδες ή περισσότερες εβδομάδες. Ακριβώς. Lockdown. Το άφησε να εννοηθεί και ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κ. Ναι. Κυλακάκης. Που σημαίνει ότι έχουμε καταστάσεις δύσκολες. Το lockdown μπορεί να παραταθεί. Και αν αυτό γίνει, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά θα οδηγήσει σε κατάρρευση. Μη μου πεις ότι είμαι απεσιόδοξος, την οικονομία. Είσαι. Ήδη οι τράπεζες έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν. Γιάννη μου, συγγνώμη. Τα ξένα πάντς τα οποία έχουν πάρει δάνεια κόκκινα έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν. Ναι. Γιατί με την αναβολή των πληρωμών δεν εισπράττουν. Και αυτή η αναβολή των πληρωμών, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του lockdown, θα ισχύσει ειδικά για τις πληττόμενες ομάδες μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Καλά, τα φαν που πήρανε τα δάνεια τα πήρανε κοψοχρονιάς. Τι να κάνουμε, πήρανε και το ρίσκο αυτής της υπόθεσης. Εκεί ήταν σκανδαλώδες. Για τον κοινό πολίτη το αυτό το οποίο έγινε ήταν σκανδαλώδες. Λέω όμως το εξής. Μια άλλη φορά. Ναι. Από αυτό το δελτίο, και το έχω γράψει και σε πολλά εντύπω με τα οποία συνεργάζομαι, ότι οι μεταβολές στην κανονικότητα της ζωής μας θα είναι θυελώδεις, τρικυμιώδεις και καθηγιστικές. Ναι. Δηλαδή, αν το lockdown παραταθεί και πέραν της 30ης
του μηνός Δεκεμβρίου, καταλάβανες ότι αυτά τα φαν δεν θα έχουν τίποτα να πάρουν. Διότι ούκαν λάβεις παρατούμε έχουν. Σωστά. Και όλη αυτή η κατάσταση, όπως το διαπιστώνεις καθημερινά και στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας, στον προσωπικό σου κοινωνικό κύκλο, στον επαγγελματικό σου κύκλο, υπάρχει μια γενικευμένη γκρίνια. Ένας εκνευρισμός. Αυτή η γκρίνια και αυτός ο εκνευρισμός μέρα με την ημέρα επεκτείνεται, εντείνεται και οξύνεται. Και αυτό είναι κοινωνιολογικά και ψυχολογικά ερμηνεύσιμο. Γιατί γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία περιορίζεται η ελευθερία του ατόμου. Περιορίζεται η ελευθερία, άλλος, Γιάννη μου. Όταν αισθάνεται στριμωγμένος, γκρινιάς. Γιάννη μου, ακόμα ναι. Και ο Πρωθυπουργός. Γιατί όλη αυτή η γκρινιά διαχέεται σε όλες τις τάξεις. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής εχθές. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν επέβλεψε, γιατί δεν μερίμνησε να αυξηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με οδηγούς και με λεωφορεία, όταν ο υπουργός του είχε υποσχεθεί προημερών και το είχαμε κρίνει αρνητικά, αφού δεν είχαν εμφανιστεί τα λεωφορεία του ΠΤΕΛ εις τους δρόμους της Αθήνας, τον ρώτησε αυτές που είναι από τα λεωφορεία. Ναι. Και λέει εγώ τι να κάνω, να γεννήσω λεωφορεία. Δηλαδή βγήκε ένας εκνευρισμός του Πρωθυπουργού, είναι ανθρώπινος, τον κατανοεί οποιοδήποτε. Όμως αυτός ο εκνευρισμός του Πρωθυπουργού οδηγεί και πολλαπλασιάζει τον εκνευρισμό σε άλλους ανθρώπους. Γιάννη, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και πρέπει να σου πω, ξέρεις, η Αθήνα είναι μια χαώδης, μια τεράστια πόλη. Εγώ μπορώ να σου δώσω την εικόνα. Μπορώ να σου δώσω την εικόνα. Δεν μπορούσες να κινηθείς. Το ίδιο και στην Κέρκυρα. Σε μια μικρή Κέρκυρα. Δηλαδή, αν έπαιρνες το γιοταχή σου και εγώ κατά τύχη, κατά κακή μου τύχη το πήρα σήμερα για να πάω στις Αχαρνές στο Μενίδη, έκανα μια μισή ώρα να πάω και μια μισή ώρα να γυρίσω. Ναι. Και όταν πήγα να ξεφύγω από το κέντρο, από τους Αγίους Αναργύρους να πάω στην Αττική Οδό, δεν μπορούσα να πω. Το ίδιο και στην πόλη της Κέρκυρας πρέπει να σου πω. Η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα είναι ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα. Γιάννη, καλό βράδυ. Θα τα δούμε. Θα κάνουμε ταμείο τις επόμενες μέρες. Θα δούμε, μάλλον τις επόμενες μέρες. Σε δύο εβδομάδες θα αρχίσουμε να κάνουμε ταμείο. Ναι. Σήμερα στην Κέρκυρα, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα θλιβερό γεγονός. Ένας ιερέας που νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχασε την ζωή του και στην Κέρκυρα αυξάνεται μέρα με τη μέρα πολύ δυναμικά ο αριθμός των φίλε κρουσμάτων. Φίλε μου, δυστυχώς τα μηνύματα τα οποία πρέπει και εγώ από καταλάβεις Κερκύρα. Ναι, ρε, βεβαίως. Έχω κοινωνικές και συγγενικές επαφές. Λογικό είναι, ναι. Λοιπόν, μαθαίνω κι εγώ ότι ο κορονοϊός πολλαπλασιάζεται. Ναι. Δυστυχώς, καλπάζει, Γιάννη μου, καλπάζει. Έχουμε πραγματικά κουράγιο σε εκείνους που είναι ασθενείς και υπομονή στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων. Καλό και βράδυ. Εύχομαι πραγματικά να είναι περαστικά, γρήγορα και ολοκληρωτικά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση Νοβάρτης καλά κρατεί. Σήμερα ο Βαγγέλης Βενιζέλος κατέθεσε στην ειδική ανακρίτρια στην υπόθεση αυτή σχετικά με μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα. Είναι μια μεγάλη είδηση, τα καλύπτει όλα βέβαια η υπόθεση του κορονοϊού, αλλά είναι μια μεγάλη είδηση για ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά την ίδια την υφή, την ποιότητα της δημοκρατίας δηλαδή. Και πάμε να το δούμε. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας αεροπαγή του, Κωνσταντίνας Αλευζοπούλου, η οποία μελετά τους χειρισμούς του Δημήτρη Παγγελόπουλου στην υπόθεση της Νοβάρτης. Ο πρώην υπουργός θα επανέλθει, καθώς δεν ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, η οποία διήρκησε 3 ώρες. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ένας από τους υπουργούς που είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του προστατευόμενου μάρτυρα, Μαξίμου Σαράφη, ο οποίος τον είχε μπλέξει στην οικογραφία, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου πολιτικού προσώπου που τυχόν προκύψει από την ανάκριση. Ο πρώην υπουργός είχε καταθέσει και ενώπιον του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Ζαχαρή, κάνοντας λόγο για θεσμικά τοπήματα που πρέπει να διερευνηθούν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά το πέρας κατάθεσής του, δήλωσε: ξεκίνησαν σήμερα οι μαρτυρικές καταθέσεις στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου. Κατέθεσα πρώτος, δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεσή μου, θα επανέλθω, γιατί πρέπει να διευθυριστούν ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την εξύβανση αυτής της υπόθεσης της πολύ μεγάλης συνωμοσίας ένα χρόνο πριν διαβαστεί ο φάκελος στη Βουλή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που δεν είναι απλώς κατάχρηση εξουσίας, αλλά είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, συστημική προσπάθεια αλλίωση των μελιωδών αρχών και θεσμών
του δημοκρατικού πολιτευμάτος. Βεβαίως υπάρχει ζήτημα ποινικής ευθύνης προσώπων πάντα, αλλά υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα προστασίας της ποιότητας δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στην πολυσέλιδη μήνυση του σε βάρος του Μαξίμου Σαράφη, ο Ευάγγελος Βενιζέλιος είχε υποστηρίξει ότι τότε η κυβέρνηση είχε προφορετική γνώση της δικογραφίας, ενώ κατήγγειλε ομοίη αντιποίηση εισαγγελικών αρμοδιοτήτων, στρέφοντας τα βέλη του στην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, Ελένη του Λουπάκη. Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλιος ανέφερε στη μήνυσή του: η υπόθεση της Νοβάρτης για την πανίζεται από την κυβέρνηση τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Ο Πρωθυπουργός στην αγόρευσή του ενώπιον της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου 2017, ένα χρόνο πριν τις ανώνυμες καταθέσεις και την διαβίβαση δικογραφίας, αναφέρεται εκτενώς στην υπόθεση Νοβάρτης. Τη συνδέει ευθέως με τα παλαιά κομματικά κόμματα και τα κομματικά ταμεία, αναφέρεται με βεβαιότητα σε αποδεικτικά στοιχεία και αποκαλύπτει έτσι την ύπαρξη οργανωμένης προσπάθειας να εμφανιστεί αποδεικτικό υλικό. Όχι βεβαίως με σεβασμό στη δικαστική ανεξαρτησία και τη διάκριση ως εξουσιών, αλλά προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο δηλωμένος πολιτικός στόχος της κατήσχησης της πολιτικής αντίληψης που εκφράζει. Επόμενος μάρτυρας είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έχει επίσης καταθέσει μηνύσεις, αλλά και Αντώνης Σαμαράς. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην απληρωτής υπουργός δικαιοσύνης ερευνάται και από την τακτική δικαιοσύνη μετά την απόφαση της Βουλής να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για 8 αδικήματα, μεταξύ των οποίων είναι αυτό και της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε τα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η καταραμέτη συνεχίζεται. Ναι, ακόμη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε με βεβαιότητα το όνομα του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή της υπερδύναμης. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μάθαμε και πολιτείες οι οποίες είχαμε ξεχάσει ή τα ονόματά τους τα είχαμε μάθει βλέποντας Western. Νεβάδα, ε. Ναι, τη Νεβάδα τη μαθαίνουμε τώρα και από το Las Vegas και τη Πενσιλβάνια από τον Rocky Balboa και τη Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Αλλά και το λέω αυτό γιατί αυτές οι δύο πολιτείες είναι που δίνουν το σημαντικό προβάδισμα στον Τζο Μπάιντεν. Στην Πενσιλβάνια έχει αλλάξει το κλίμα. Μια βιομηχανική πολιτεία. Μια πολιτεία η οποία έχει πολλές φορές δώσει τεράστιας διάστασης προσωπικότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και μια πολιτεία που δίνει και 20... Τον Ελαφοκυνηγό τον είχες δει την κινηματογραφική ταινία? Όχι, δεν το έχω δει, δεν έχω... Εκεί έχει αφετηρία, τις βιομηχανίες της Πενσιλβάνια. Πάντως αυτό που λέγαμε και στο σύνταξη, μια ευκαιρία για να καταλάβεις την ψυχοσύνη στο Αμερικάνο, το Who is America, διότι κάθε πολιτεία κρύβει μια ιδιαίτερη ιστορία. Ναι. Και η Πενσιλβάνια, επειδή δίνει και 20 εκλέκτορες μάλιστα, σημαίνει ότι αν την πάρει ο Biden, ουσιαστικά μπαίνει στο λευκό οίκο. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, τι δίνουν δηλαδή οι ροές των ειδησιογραφικών δικτύων για το πώς εξελίσσονται. Ο Biden, αν θυμάμαι καλά, μπαίνοντας στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων, έχει εξασφαλίσει 250. Τρεις. Και ο Τραμπ έχει εξασφαλίσει 200. Είναι 20 περίπου εκλέκτορες κάτω, αλλά να πούμε ότι αν πάρει τους 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια, ναι, τότε φτάνουν στους 273 και είναι υπεραρκετούς για να γίνει ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Στην Πενσιλβάνια λοιπόν η μάχη τι δίνει? Δίνει αυτή τη στιγμή, προπορευόνταν μέχρι το απόγευμα, γιατί εντάξει είναι και πολύ δεστά πράγματα, είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει 7 με 10 ημέρες. Το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Ώρα Ελλάδος πάντα, 12.450 ψήφους μπροστά από τον Τραμπ. Α, ήταν 12.000 μπροστά. Έχει διευρύνει το προβάδισμά του. Διότι το μεσημέρι ήταν 1.000. Ναι. Τώρα μας δίνεις 12.000, σε μεγάλο σοβαρό. Και μάλιστα λένε ότι αν ενσωματωθεί και η πολιτεία της Νεβάδα, που και εκεί φαίνεται να παίρνει σημαντικό προβάδισμα ο Τζο Μπάιντεν, μπορεί να προπορευτεί και με 22.000 ψήφους. Ο Μπάιντεν ωστόσο διαμηνεί και στο Αμερικάνικο λαό αλλά και στο κόμμα των Δημοκρατικών αυτό που τους λέει είναι ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να περιμένουμε μέχρι και την τελευταία καταμέτρηση ψήφου. Έχουμε εντωμεταξύ μεγάλες συγκεντρώσεις των οπαδών των δύο υποψηφίων προέδρων σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ της Αμερικής. Και σήμερα συνέβη το εντυπωσιακότερο όλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει διάγγελμα λέγοντας ότι έχει κερδίσει στις πραγματικές ψήφους. Τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ της Αμερικής διακόπτουν παρακαλώ πολύ τη ροή της μετάδοσης και λένε οι δημοσιογράφοι τους, οι πιο γνωστοί άγκορμαν των ΗΠΑ της Αμερικής, ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ είναι ανακριβή και ψευδή. Ναι, γιατί είναι πρωτοφανές, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν παράνομες ψήφοι εξ όσων γνωρίζουμε. Αυτό έφερε σωστρέφεια στους Ρεπουμπλικάνους και μάλιστα πρώην κυβερνήτης και γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών είπε ότι το να καταμετράτε κάθε ψήφος είναι η καρδιά της δημοκρατίας μας. Δεν μας ετάλλει για το Τραμπ. Είναι η χώρα η οποία καθιέρωσε την επιστολική ψήφο. Και βλέπουμε από αυτή τη στιγμή πώς αμφισβητείται και μάλιστα ο Τραμπ φέρνει και στο προσκύνει και πολιτείες, οι οποίες είναι το Detroit που έχει πρωτεύουσα στο Michigan, που και εκεί ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι, την Φιλαδέλφια λόγω της Πενσιλβάνια,
Με όλα αυτά ζητάει να συνεχιστούν οι καταμετρήσεις. Και ρωτάμε και κάτι τελευταίο. Ο Τραμπ, ακόμα κι αν ο Μπάιντεν είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει ακόμα θητεία 3 μήνες. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα τον έχουμε ακόμα 3 μήνες και μάλιστα μια τόσο σκληρή στάση να αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Και μια δήλωση που έκανε συνεργάτη του Ερντογάν, ο Ξόη, είπε ότι και ο Μπάιντεν αυγή δεν έχουμε τόσο κακές σχέσεις μαζί του. Και το λέω αυτό γιατί 3 μήνες. Ωραία, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Κοίταξε. Το καλάθι πρέπει να είναι μικρό σε όλα αυτά τα πράγματα, διότι έλεγε ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας πολιτικός, αμέσως μετά την τραγική ιστορία του εμφυλίου πολέμου, είχε χρηματίσει υπουργός εξωτερικών, ο Πιπινέλης, ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε για συμφέροντα όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις. Και εδώ η υπερδύναμη προφανώς προτάσει τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε στην τοπική μας ειδησιογραφία εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Στέφανος Γκίκας έχει κάνει δηλώσεις, ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η κάμερα του Στάρ ήταν εκεί και το ρεπορτάζ αμέσως τώρα. Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωνίων Νήσων Ιωάννη Πανόπουλο και τον Διοικητή του Νομού Κέρκυρας Νίκο Κολοβό, πραγματοποίησε ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας. Μάλιστα, όσον αφορά την επισκευή του κτηρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχει βρεθεί ανάδοχος και όπως δήλωσε ο Στέφανος Γκίκας, απομένουν μόνο γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μπορέσει να εξελιχθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το δεύτερο που συζητήσαμε και είναι πολύ βασικό. Και μπορώ να πω ότι πλέον καταλήγουμε στο θέμα της επισκευής που όπως γνωρίζουμε ταλανίζει την πυροσβεστική υπηρεσία του νομού μας επί πολλά χρόνια, της επισκευής της περιφερειακής και της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι ένα έργο ύψους 250.000 ευρώ. Βρέθηκε ο ανάδοχος και είναι στο εντοπερατούστε οι τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει επιτέλους το έργο για να μπορέσει να απελευθερωθεί και το κτίριο του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε η εικόνα του δεν είναι καθόλου καλή. Ευχαρίστησα και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Διοικητή για την αποτελεσματική φετινή παρουσία και βεβαίως δήλωσα ότι είμαι αρρωγός σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορώ να προσφέρω στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Όσον αφορά το θέμα της πυροπροστασίας στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας, ο βουλευτής υπογράμμισε πως είναι σε εξέλιξη, έχοντας σημείο αναφορά στην μελέτη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Νίκου Κολοβού με το συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται και αυτό σε εξέλιξη. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, η μελέτη του κυρίου Κολοβού, που είναι και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει η ανάμειξη της περιφέρειας, του Δήμου της Κέρκυρας. Βρισκόμαστε και εκεί σε ένα καλό δρόμο, αλλά θα ήθελα πρώτα να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα από πλευράς παραγγελίας, από πλευράς διαδικασίας, για να μπορέσουμε να το πούμε. Η πυροπροστασία της παλιάς πόλης είναι πάντοτε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους τους φορείς στην Κέρκυρα, είναι πρώτος στις συζητήσεις. Είμαστε και εδώ στη θέση να πούμε ότι σύντομα θα έχουμε τα πρώτα καλά νέα και από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς Δήμου, πάντα υπό το συντονισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, είναι χάρη την πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και τους θελοντές για το γεγονός ότι στην αντιπυρική περίοδο οι πυρκαγιές σημείωσαν δραματική μείωση με αποτέλεσμα να δούμε θεματικά αποτελέσματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι αρρωγός στην προσπάθειά τους. Είχα μία ευρεία συζήτηση επί τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια τόσο στην περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής όσο και στη διοίκηση του νομού, διότι φέτος ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είχαμε μία μείωση της τάξεως του 37% για την Κέρκυρα σε καμένες εκτάσεις, λίγο πάνω από 200 στρέμματα είχαμε, και μία μείωση πάνω από 40% σε αριθμό πυρκαγιών. Όλα αυτά βεβαίως έγιναν διότι υπήρξε πολύ καλός επιχειρησιακός σχεδιασμός, που βεβαίως η πρόληψη ήταν
το βασικό, το ζητούμενο και πράγματι επετεύχθη. Υπήρξε ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός μεταξύ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της περιφέρειας, των δήμων, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών, πετύχαμε ώστε να υπάρχει αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Επίσης, για πρώτη φορά, και αυτό πρέπει να το πούμε, θα έπρεπε να έχει δουλέψει το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων εδώ και χρόνια. Για πρώτη χρονιά λοιπόν δούλεψε και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά το κέντρο, το περιφερειακό κέντρο, το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, συντόνισε τον αγώνα κατά της φωτιάς και είχαμε τα θεαματικά αυτά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Πολλά θα δούμε και στην τρίτη ενότητα. Αυτή η ιστορία του κορονοϊού, η εικόνα στην Κέρκυρα, η κίνηση που είχαμε, η πιεστική μάλλον κατάσταση σε αυτή την πόλη. Αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και αυτή η απίθανη ιστορία με τις δικογραφίες που βρέθηκαν σε ένα σπίτι στο Γαρούνα της Κέρκυρας. 500 έψαχνε ο εισαγγελέας, 1000 βρέθηκαν, τα ερωτηματικά είναι τεράστια και οι απαντήσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί. Σε λίγα λεπτά, ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Την βράδυ Παρασκευής είναι 6 του μηνός. Και πάμε τώρα να δούμε μερικά θέματα από την τοπική μας ειδησιογραφία. Στην Αθήνα έχει βρεθεί η Δήμαρχος Κερκυραίων και Διαμποντίων, η κυρία Μερόπη Ιδρέου, καθώς μια σειρά από ζητήματα τα έχει προσεγγίσει με τις αρμόδιες ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων. Ένα από τα θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρό και για το οποίο υπάρχει εξέλιξη είναι η μεταφορά των απορριμμάτων και πάμε να δούμε περισσότερα στα όσα είπε μιλώντας σήμερα στο ΣΤΑΡ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Γατζηδάκης υπέγραψε την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και για το 2021. Η απόφαση περιλαμβάνει την μεταφορά απορριμμάτων μέγιστης ποσότητας επιπλέον 2.500 τόνων εντός του 2020 και 27.500 τόνων εντός του 2021, τα οποία θα μεταφερθούν στην Κοζάνη και στις εγκαταστάσεις της Διάδημα. Μάλιστα, η Δήμαρχος τονίζει πως υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και αύξησης ποσότητας, γεγονός το οποίο λύνει τα χέρια από το Δήμο και το απομακρύνει από μια δυσάρεστη θέση. Ήταν κάτι που και αυτό το επιδιώξαμε και μετά από πολλές συνομιλίες και συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Υπουργό και πραγματικά ανταποκρίθηκε και ευχαριστούμε για τη θετική αυτή ανταπόκριση που βρίσκουμε, ώστε και το 2021 απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα να συνεχιστεί η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων προς την Διάδημα της Κοζάνης για όλες τις ποσότητες που θα χρειαστεί. Βάλαμε κάτω μια στατιστική σύμφωνα και με τα προηγούμενα χρόνια, περίπου αυτό που θα χρειαστούμε το μέγιστο είναι γύρω στις 30.000. Έχουμε λοιπόν 27.500 τόνοι που είναι κλειδωμένοι ήδη με την έγκριση αυτή και θα υπάρξει κατόπιν συνομιλίας που είχα και δυνατότητα επέκτασης αν παραστεί ανάγκη για μεταφορά περισσότερης, μεγαλύτερης και περισσότερης ποσότητας από αυτή. Οπότε αυτό σηματοδοτεί ότι συνεχίζουμε και κρατάμε σε συνέχεια ότι εξαγγείλαμε και δεσμευτήκαμε απέναντι στους συμπολίτες μας το Δήμο μας καθαρό. Ο εφιάλτης των σκουπιδιών απομακρύνεται. Αφήνουμε αυτό το γκρίζο και το ανυπόφορο χτες και το παρελθόν όσον αφορά τα σκουπίδια και προχωράμε στο να έχουμε καθαρή την πόλη, οι δημότες να αισθάνονται ασφάλεια, να έχουμε ένα τουριστικό προορισμό που δεν θα ντρέπεται, που αξιοπρεπώς θα τον προωθούμε και θα τον προβάλλουμε και όπως καταλαβαίνετε το νούμερο ένα και για την υγεία και για το τουριστικό προϊόν είναι το ζήτημα και των απορριμμάτων. Άρα μένουμε ήσυχοι και για το 2021 ότι δεν θα μας απειλεί αυτός ο εφιάλτης. Αυτή η σύμβαση, δύο ερωτήσεις μόνο για να σας αποδεσμεύσω, είναι προς το παρόν για ένα χρόνο. Και το δεύτερο είναι αν αυτή η ποσότητα θεωρείται βάση και της στατιστικής που έχετε σχηματίσει. Γιατί βέβαια και το 2021 θα είναι μια χρονιά με κορονοϊό μάλλον. Αν είναι αρκετή δηλαδή για να καλύψει τα κενά τα οποία έχει χρόνια Κέρκυρα λόγω του προβλήματος των απορριμμάτων. Με ζητήσει περίπου, είχαμε τηθεί στους 30.000. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ κοντά, αλλά όπως σας είπαμε, συνομιλίες που έχω με το Υπουργείο, αν χρειαστεί ανάγκη, επειδή ακριβώς είναι εποχή COVID
Ελπίζουμε όχι όλο το 2021, ελπίζουμε από την άνοιξη και μετά να το έχουμε αφήσει πίσω τον εφιάλτη. Αν παραστεί ανάγκη για επέκταση της ποσότητας, είναι και αυτό στο τραπέζι και θα υπάρξει θετική ανταπόκριση. Οπότε δεν αναμένουμε καμία από εκεί εξέλιξη μη θετική για εμάς. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση με τις γραμμές δικογραφίες είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Μιλάμε για απόρριτο υλικό, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι εισαγγελέες και οι ανακριτικοί υπάλληλοι. 1.000 δικογραφίες βρέθηκαν στο σπίτι μιας συμπολίτησας στην περιοχή Γαρούνας της Κέρκυρας, την ώρα που η εισαγγελική αρχή έψαχνε 500 χαμένες δικογραφίες, κάποιες από τις οποίες ήταν ουσιαστικά ενεργές ή θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά ενεργές. Τα ερωτήματα είναι τεράστια και έχει σημασία πώς το έχει προσεγγίσει το όλο θέμα ο κύριος Γιώργος Καλούδης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, θα έλεγε κανείς ίσως το πρώτο πολιτικό και κοινωνικό στέλεχος το οποίο ανέδειξε το όλο θέμα. Η επιχείρηση είχε για τον εντοπισμό αυτών των δικογραφιών μυστικά χαρακτηριστικά με εντολή του εισαγγελέα του Αριουπάγου και πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ, στο απόσπασμα που έχουμε από την εκπομπή που φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Καλούδης. Υπήρχε πληροφορία στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και είναι συγκλονιστικό αυτό για τον τόπο όπου βρίσκονται οι αναζητούμενες δικογραφίες, οι εξαφανισμένες δικογραφίες. Ότι βρίσκονται στο συγκεκριμένο σπίτι της συγκεκριμένης κυρίας στον κάτω Γαρούνα. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Ναι. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Τι λέτε τώρα. Εγώ τι σας λέω. Αυτά που ακούτε. Φτάνει η πληροφορία στην εισαγγελέα του Αριουπάγου. Του Αριουπάγου. Ακούστε τα. Μη με ρωτήσετε για 5 λεπτά. Παρακαλώ. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου το διαβάζει στον εισαγγελέα Φετών, κύριο Κωνσταντίνο Κουκούτσι. Με την παραγγελία του εισαγγελέα του Αριουπάγου Βασιλείου Πλειώτα να διερευνηθεί και να ανεξιχνιαστεί το γεγονός. Με άκρα μυστικότητα. Ο εισαγγελέας Εφετών Κέρκυρας κύριος Κωνσταντίνος Κουκούτσης εγκρίνει την αίτηση του κυρίου, διότι αυτά που σας είπα πιο πριν, ο εισαγγελέας πρωτοδικών κύριος Διονύσιος Λαμπρίδης έπρεπε να πάρει και την έγκριση του εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας. Εγκρίνει ο εισαγγελέας Εφετών κύριος Κουκούτσης χωρίς να του πει όμως, όπως και ο κύριος Πλειώτας, αν θα πρέπει να δράσει. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία, που σας λέω, σε μία μέρα, την ίδια ώρα, σε ένα μήνα. Δεν του θέσαν χρονικό όριο. Και εδώ έρχεται η γενναιότητα και το θάρρος και η εξοχότητα στις πράξεις του κυρίου Λαμπρίδη. Αμέσως, αφού πάρει την έγκριση του κυρίου Κουκούτσι, όλα αυτά γίνανε την ίδια μέρα, παίρνει τηλέφωνο το διοικητή ασφάλειας και του ζητάει να του στείλει 3 περιπολικά και 6 άντρες. Τον ρωτάει για ποιο λόγο, λέει για κατοίκον έρευνα. Πού? Αυτό θα το μάθετε μόλις πάμε στην οικία. Δεν ήξερε η αστυνομία της Κέρκυρας, η αστυνομική διεύθυνση, ούτε η ασφάλεια της Κέρκυρας, το γεγονός αυτό και όπου πάνε. Οι άντρες ήξεραν σε όλη την Ελλάδα ότι θα γινόταν αυτή η επιχείρηση. Ο εισαγγελέας Αριουπάγου, ο εισαγγελέας Εφετών και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών. Συντονίστηκαν τρεις εισαγγελίες. Ναι. Η αστυνομία, γιατί υπήρξε παραπληροφόρηση, η άκρος υποτιμητική και προσβλητική, ότι η ασφάλεια Κέρκυρας το έκανε παρουσία εισαγγελέα. Ακριβώς το αντίθετο. Δεύτερο συγκλονιστικό γεγονός. Η αναζήτηση ήταν για 502. Οι 502 τελικά βρέθηκαν αφού γύρισαν στο γραφείο εισαγγελέα, θα σας δείξω τη φωτογραφία, και αφού γύρισαν, είπε ο κύριος Λαμπρίδης στους 6 άντρες της ασφάλειας, τώρα μπορείτε να αναφέρετε το γεγονός στους προϊσταμένους σας. Αφού πρώτα δεν είναι ένα κουτί, όπως είπε ένα κανάλι, κοιτάξτε, γέμισε όλο το γραφείο του εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας, του προϊσταμένου της εισαγγελίας, με δικογραφίες. Δεν ήταν 502, ήταν γύρω στις 1000. 980 χίλιες καταμετρήθηκαν και θα ξανακαταμετρηθούν για την απόλυτη ακρίβεια. Γεγονός συγκλονιστικό. Οι δικογραφίες αυτές δεν έπρεπε να είναι ούτε στο σπίτι κανενός εισαγγελέα,
δεν είναι της επόμενης δικασίμου που τις παίρνεις να τις μελετήσεις. Είναι δικογραφίες από το 2002 και μετά. Εάν κάποιος είχε φορτοεργασίας, λέει συγγνώμη, είχα φορτοεργασίας, και την ώρα που φεύγει το παραδίδει. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Κερκύρας είχε φύγει από την υπηρεσία, είχε μετακινηθεί στην Αθήνα από το Φλεβάρι του 2020. Αναζητήθηκαν. Έπρεπε φεύγοντας να το παραδώσει το υλικό αυτό. Ό,τι υλικό έχει. Ναι. Ό,τι υλικό έχει. Λογικό. Και σας απαντάω, κύριε Μάνης. Πάρα πολύ. Ναι. Οι περισσότερες δικογραφίες, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αυτά θα κριθούν από την ανάκριση τώρα, έχουν παραγραφεί ότι εάν ένας κατηγορούμενος για πλημέλημα δεν παραλάβει κλητήριο θέσπισμα, δηλαδή κλήση κατηγορούμενο, εντός της πενταετίας, η υπόθεση παραγράφεται. Και ρωτώ, μήπως η εξαφάνιση έγινε για να περάσει πενταετία? Ερώτημα που θα διερευνήσει η ανάκριση. Για να περάσει πενταετία και ήδη να έχουν παραγραφεί. Να υπάρχουν 90 τέτοιες υποθέσεις και μία να είναι για χρέη προς το δημόσιο 800.000 ευρώ. Παραγράφει. Ακούστηκε η παραπληροφόρηση και γράφτηκε κιόλας ότι η προηγούμενη εισαγγελέας τις είχε τις δικογραφίες, η ίδια το επικαλέστηκε, είναι γραμμένο, τα έχω εκτυπώσει, εδώ τα έχω, για να τις καταστρέψει. Όλοι οι δικηγόροι, αυτή είναι παραπληροφόρηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει η διαδικασία καταστροφής του υλικού. Αγαθή τη τύχη, την ίδια μέρα με κάλεσε ο πρόεδρος εφετών και η γραμματεία να συμμετάσχω. Από το νόμο είναι αυτό, ένα βασιλικό διάταγμα του 1966, όπου λέει ότι καταστρέφονται αρχεία 20 ετών. Το υπάρχει θέμα, θα έχουμε συνέχεια, αλλά πάμε τώρα σε ένα πρώτο σχολιασμό αυτών των πληροφοριών, αυτής πολύ σοβαρής υπόθεσης που εξελίσσεται και εξελίσσεται εν μέσω lockdown. Ο Κυριάκος Μάνης είναι εδώ. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Το παρακολουθεί και ο Κυριάκος το θέμα και το παρακολουθούμε όλοι εδώ να δούμε πού οδηγείται. Και με μεγάλη προσοχή θα έλεγα. Σοβαρή. Ακριβώς. Εννοώ και δημοσιογραφική προσοχή, υπό την έννοια ότι κάθε μας κουβέντα και κάθε σχόλιο πρέπει να είναι τεκμηριωμένο και να βασίζεται σε ασφαλείς πηγές, αν όχι σε επίσημη ενημέρωση. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έκανε στο Start η πρώην εισαγγελέας πρωτοδικών δεν ήταν διαρροές. Ήταν η πρόθεσή της, η διάθεσή της να απαντήσει στις επικρίσεις, να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Παραδεχόμενη, το ξανασημειώνω, ότι έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε δόλο στις πράξεις της. Μάλιστα. Αυτό ήταν το σημείο, θα λέει κανείς, κλειδί στην όλη ιστορία, διότι οι πάντες αναρωτιούνται γιατί έμειναν χίλιες δικογραφίες στο σπίτι μιας εισαγγελέως και γιατί με το που παρέδωσε την θέση της δεν επέστρεψε αυτό το υλικό και έπρεπε αυτό το υλικό να σέρνεται στα σπίτια τρίτων, στα οποία πάντως, ο καθής θα ήθελα να βάλουμε μια τάξη με τους αριθμούς. Ναι. Γιατί πολλές φορές και εμείς στην πίεση και στη βιασύνη υποεκτιμούμε τα δεδομένα. Ναι. Ανεπίσημες πηγές από τους εισαγγελικούς λειτουργούς λένε ότι βρέθηκαν πάνω από χίλιες δικογραφίες ή τμήματα αυτών. Ανάμεσά τους και δικογραφίες ή τμήματα 350 από τις 508 που αναζητούσε ο κύριος Λαμπρίδης. Ο νέος εισαγγελέας πρωτοδικών. Μέσα σε 24 ώρες είναι δύσκολο να γίνει πλήρης τελική αποτίμηση και καταμέτρηση. Προφανώς. Είναι μια πρώτη εκτίμηση. Σύμφωνα. Μπορεί να βρεθούν και οι 508, μπορεί να είναι και 450, μπορεί να είναι και λιγότερες από 350, μπορεί να είναι και 100. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι ανάμεσα στις 3.008, εκεί πάλι τα χάνουμε, προκύπτει ότι είναι και μέρος των εξαφανισμένων μέχρι στιγμής δικογραφιών. Θα περάσει πολύς χρόνος, γιατί βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο τώρα. Οι δικές μου πηγές, αλλά και οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις, αναφέρουν ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος της πρώην
εισαγγελέως πρωτοδικών για κατάχρηση εξουσίας, πολλά ερωτηματικά, που θεωρείται υπό όρους κακούργημα και μάλιστα για ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό και για πλημελήματα, θα ασκηθούν κατηγορίες μόνο για αυτήν ή ενδεχομένως και για υπαλλήλους παύλα συνεργάτες της και βεβαίως την φίλη της. Το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά η πορεία των πραγμάτων υποδηλώνει ότι αρχίζει η ανακριτική διαδικασία για να ρηχθεί άπλυτο φως στην υπόθεση. Οι ίδιες πηγές μας έλεγαν και στους δύο ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις δεν είναι η διαφορά για τη Σούδα ανάμεσα σε δύο γείτονες, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις. Έχουν να κάνουν και με τοκογλυφικά κυκλώματα. Και τούτη εδώ ιστορία, ο καθένας... Οικονομικό έγκλημα. Οικονομικό έγκλημα. Χρέη προς το δημόσιο. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετές έως πολλές... Οι οποίες είναι ελάσσονος σημασίας. Που είναι... Ελάσσονος. Ξεκάρφωμα, δηλαδή υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να είχαν κάποιοι συμφέρον, πρεμούρα, αγωνία να εξαφανιστούν. Τέτοιες απλές υποθέσεις. Μάλιστα. Ή κάποιοι άλλοι να ήθελαν να τους βάλουν στο χρονοντούλαπο ή να παραγραφούν. Είναι αστεία πράγματα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από αυτό που λέμε τελευταία μέρα πριν από το lockdown. Όπως σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα σήμερα ήταν πολύ εμφανές. Πάρα πολλοί κυκλοφόρησαν, πάρα πολλοί θέλησαν να κάνουν δουλειές τελευταία στιγμής. Όλα αυτά. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας και η κάμερα του Start κινήθηκε στους δρόμους πόλης Κέρκυρας και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η κίνηση, όλοι τρέχουν στα μαγαζιά σήμερα γιατί από αύριο είναι lockdown. Από το Σάββατο πρωί οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτα, οι μετακινήσεις περιορίζονται, οπότε η Παρασκευή έμοιαζε καλύτερη επιλογή για μετάβαση στην πόλη. Τώρα κίνηση πολύ σήμερα, Ορίστε. Κίνηση πολύ λέω σήμερα. Πάρα πολύ και όλοι με τα μουζέτα όπως βλέπεις, Τελευταία μέρα. Αναγκαστικά, γιατί ο κόσμος πρέπει να ψωνίσει τα τελευταία του πράγματα, διότι από αύριο κλείνουμε δυστυχώς. Και λόγω lockdown τελευταία μέρα για βόλτα. Εγώ προσωπικά ναι, τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω. Ευτυχώς που έχω μηχανάκι. Ήρθα για μια δουλειά που δεν υπήρχε αναβολή και από αύριο είμαστε μέσα. Πέραν όμως της πίεσης για την εκπαιρέωση των υποχρεώσεων τους, αντιμετώπιζαν και μεγάλη ταλαιπωρία στην κυκλοφορία τους με τα οχήματα. Διπλοπαρκαρισμένα αμάξια, φανάρια τα οποία δεν δουλεύουν και χώροι στάθμευσης που είναι δυσέβρετοι, συνθέτουν το puzzle αυτού του μεγάλου προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο δεν έλειψαν τα παρκαρίσματα, οι αντιδικίες, αλλά και φυσικά πιο έρεμες φωνές που φαίνεται να έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα. Βρισκόμαστε στη Μητροπολίτη του Μεθοδίου, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης της Κέρκυρας. Η ανακοίνωση ότι το lockdown θα ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου έφερε στην επιφάνεια ξανά ένα μεγάλο πρόβλημα της Κέρκυρας. Ποιο άλλο, το κυκλοφοριακό. Σήμερα κίνηση πολύ σήμερα, Πάρα πολύ κίνηση, ναι. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Έπρεπε να είχε γίνει ένα περιφερειακό πάρκινγκ και να είχε τσάμπα μεταφορά με μικρά λεωφορεία. Αλλά ποιος θα το κάνει. Μία από τα ίδια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Μπορούμαστε λιγάκι, ταλαιπωρούμαστε λιγάκι, αλλά εντάξει, θα λέμε πάντα δόξα τω Θεώ. Πολύ. Με το πάρκινγκ πόση ώρα σας παίρνει να βρείτε, ειδικά σήμερα. Πάρα πολύ, πάνω από μία ώρα. Είναι όλα γεμάτα, δεν βρίσκουμε τίποτα. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Αλλά το καλό είναι ότι κλείνουμε επιτέλους ένα μήνα λίγο να κάτσουμε κόσμο σπίτι του, να δούμε πας και σωθούμε για το καλοκαίρι, να δουλέψουμε λίγο. Πάρκινγκ. Ανυπόφορη, ανυπόφορη. Όσο αφορά τη στάθμευση. Το πάρκινγκ το αφήνω μακριά για να κάνω τη δουλειά μου. Δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα, μας ταλαιπωρεί χρόνια όμως, έτσι. Πραγματικά. Είναι χρόνια το πρόβλημα. Τι πιστεύετε πρέπει να γίνει. Πρέπει να επενδύσει αυτή τη τροχέα αυτή τη στιγμή, ώστε να γίνει πιο καλύτερη διαφήμιση της κυκλοφορίας. Βέβαια, ίσως ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις μια τόσο μεγάλη ταλαιπωρία δεν είναι άλλος από το χιούμορ. Δεν βλέπω κίνηση. Βλέπετε κίνηση εσείς. Δεν γίνεται. Δεν νομίζω. Πάρκινγκ βρίσκεται εύκολα. Κιλοπράγματα. Βγήκε ο κόσμος, τρελάθηκε μέσα. Από αύριο φυλακίζεται, λογικό είναι. Από πάρκινγκ βρίσκεται χώρο στάθμευση. Πάρκινγκ, τι πάρκινγκ. Ναι, το ποδήλατό μου τώρα να το βάλω εδώ πιο κάτω. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε μια σύγκρουση που υπάρχει στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για ένα θέμα διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία καταγράψαμε τις προηγούμενες μέρες. Όμως είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Είναι η ιστορία του ακαθόδη αλευρόδη, ενός εντόμου το οποίο έχει πλήξει τα εσπεριδοειδή της Κέρκυρας. Καταγγελτικός έχει εμφανιστεί ο πρώην περιφερειάρχης, ο κ. Στόδος Γαλιατσάτος. Έχουμε καταγράψει και την απάντηση του σημερινού αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, του κ. Σωτηρικουρή, και περισσότερα στο ρεπορτάζ.
Με ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής ανάσα και πρώην περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαϊτσάτος ασκεί κριτική στην Περιφερειακή Αρχή για την αντιμετώπιση του ακαθόντου αλευρώδη στην Κέρκυρα. Μάλιστα, όπως τονίζει, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και η Περιφερειακή Αρχή φροντίζει να τους δαπανάει άλλοι. Η παρέμβασή μας είχε το χαρακτηριστικό ότι εντοπίζει μια σχετική αδιαφορία και αδράνεια της Περιφερειακής Αρχής μπροστά σε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο, όπως είναι γνωστό, υπάρχει αρκετό καιρό και δημιουργεί προβλήματα στο φυτικό στοιχείο της Κέρκυρας και επομένως και στο σύνολο των Εσπεριδοειδών. Επομένως, το να γίνεται μια απλή περιγραφή από τη μεριά της Περιφερειακής Αρχής των προβλημάτων που υπάρχουν και να εναποτίθεται το θέμα στην καλή διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πότε θα ετοιμάσει προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσει αναγκαίες ενέργειες, εμείς το θεωρούμε τελείως υποκριτικό και ασφαλώς μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Μάλιστα, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ τις προηγούμενες μέρες για το ίδιο θέμα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική για το ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και μεγάλες καθυστερήσεις και θα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα τα οποία να εφαρμόζονται. Εδώ η Περιφερειακή Αρχή μας παραπέμπει στο μέλλον. Αυτό λοιπόν εμείς κατακρίνουμε, ότι αντί, όπως ήδη γνωρίζετε και εσείς και οι τηλεθεατές σας, το προηγούμενο διάστημα χρηματοδότησε η Περιφερειακή Αρχή μια περίεργη διαδικασία για την ταυτοποίηση των ποικιλιών αμπέλου στα νησιά μας με 93.000, θα έπρεπε, που είναι κάτι το οποίο, όπως είναι γνωστό, προϋπάρχει και δεν πρόκειται να προσθέσει τίποτα στις ανάγκες που έχει σήμερα η Κέρκυρα ή η παραγωγή, θα έπρεπε να σπέβδει σε αυτό το ζήτημα που είναι καταστροφικό και για την παραγωγική διαδικασία και για την οικονομία και για τα νοικοκυριά και για οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μάλιστα με αυτές τις διαστάσεις. Αυτό λοιπόν κατακρίνουμε και είμαστε της άποψης ότι υπάρχουν χρήματα στην περιφέρεια Νιονίσου σήμερα που θα πρέπει να διατηρηθούν απευθείας και όχι να αναμένουμε όποτε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σπεύσει να χρηματοδοτήσει. Αμέσταν η αντίδραση της Περιφερειακής Αρχής με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρη Κουδρή να απαντάει στον πρώην Περιφερειάρχη, τονίζοντας πως ήταν και εξακολουθεί να είναι μακριά από τον αγροτικό κόσμο. Είναι αξιοπορία ότι ο κ. Γαϊτσάτος αγνοεί το γεγονός της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όντας περιφερειάρχης επί 5 συναπτά ΕΤ. Μάλιστα, το ζήτημα το καθόδιο αλευρώδη είχε εμφανιστεί στην Κέρκυρα από το 2016. Ο κ. Γαϊτσάτος ήταν περιφερειάρχης. Το αποδεικνύει την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει τα θέματα του αγροτικού κόσμου και την πλήρη αποτυχία του σε όλα τα επίπεδα κατά την διάρκεια της θητείας του. Όσο για τα ερευνητικά προγράμματα για τα οποία κόπτεται, επισημαίνουμε ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε την απόδοση και την αγροτική παραγωγή των ερευνών πολλών εκατομμυρίων ευρώ που απλόχερα χρηματοδοτούσε. Πάντως, εσείς ως Περιφερειακή Αρχή, αυτό το πρόβλημα νομίζω που προϋπήρχε όταν ήσταν εσείς Περιφερειακή Αρχή, είχατε πάρει κάποια μέτρα αντιμετώπισης, δηλαδή είχατε κάποια εκτίμηση? Γιατί φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που, από ό,τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι, εντάξει, το πρόβλημα ήταν στην αρχή του και είχαν δοθεί σχετικές οδηγίες από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης πώς όφυλαν να το πράξουν. Τώρα μιλάμε για άλλου είδους πρόβλημα σε πολύ μεγάλη διάσταση που πια δεν επαρκούσαν αυτού του είδους οδηγίες. Χρειάζονταν ασφαλώς περισσότερα δεδομένα για τον τρόπο αντιμετώπισης και επιστημονική κάλυψη, αλλά κυρίως χρηματοδοτήσεις για να υπάρξει δράση. Γι' αυτό μιλάμε λοιπόν τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την προσεγγίσαμε, όπως την είδαμε, όπως καταγράψαμε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια ροή ειδήσεων και πληροφοριών σήμερα στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο.
Σε πολύ λίγα λεπτά, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα είμαστε ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Πολλά θα πούμε και για την υπόθεση COVID. Πολλά θα πούμε για την υπόθεση που λέγεται σκουπίδια. Πολλά θα πούμε όμως και για την υπόθεση που λέγεται δικογραφίες, εξέβρεση, εντοπισμός και το περαιτέρω της διερεύνησης από τις εισαγγελικές αρχές.